Η κακή είδηση είναι ότι το Lander Odysseus της Intuitive Machines βρίσκεται αναποδογυρισμένο μετά την προσεδάφισή του, κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Τα καλά νέα, ωστόσο, είναι ότι το ανθεκτικό ρομποτικό διαστημικό σκάφος εξακολουθεί να μπορεί να μεταδίδει δεδομένα. Οι υπεύθυνοι αποστολής εργάζονται πάνω σε τρόπους που θα μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της αποστολής τις επόμενες 9 ή 10 ημέρες, ακόμα και αν το Lander είναι αναποδογυρισμένο. Οι υπεύθυνοι ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την προσεδάφιση ότι υπήρχε μία δυσλειτουργία στο σύστημα του Odysseus. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί για λίγο η επικοινωνία του με τη Γη, κάτι που σήμαινε πως έπρεπε να προσεδαφιστεί αυτόνομα. Ευτυχώς, ο διευθυντής της αποστολής, Tim Crane, και άλλα μέλη της ομάδας βρήκαν έναν τρόπο να επαναπρογραμματίσουν το Odysseus, ώστε να χρησιμοποιήσει ένα πειραματικό λέιζερ της NASA. Όπως ανακάλυψαν οι υπεύθυνοι, ένα από τα πόδια του Lander κόλλησε σε κάτι όταν ακούμπησε το έδαφος, κάνοντας το διαστημόπλοιο μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου να αναποδογυρίσει. Βάσει της τρέχουσας στάσης του, το αναποδογυρισμένο Odysseus μπορεί να έχει κολλήσει σε ένα βράχο, να έχει κολλήσει σε μια ρογμή ή να έχει απλά πάρει κλίση. Αρχικά, η Intuitive Machines δήλωσε ότι το Odysseus ήταν όρθιο, αλλά όπως αποδείχτηκε αυτό δεν ισχύει. Παρόλο που το όχημα προσεδαφίστηκε σε μια ανορθόδοξη θέση, ορισμένα από τα ηλιακά του πάνελ μπορούν να παράγουν ενέργεια και ορισμένες από τις κεραίες του είναι στη σωστή θέση για να επικοινωνήσουν με τους σταθμούς στη Γη. Το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA πρόκειται να πετάξει πάνω από την περιοχή προσγείωσης το Σαββατοκύριακο και να καταγράψει εικόνες από ψηλά. Αυτό θα βοηθήσει την Intuitive Machines και την NASA να καταλάβουν πόσο κοντά ήρθε το αναποδογυρισμένο Odysseus στο σημείο προσγείωσής του, κοντά σε ένα κρατήρα που είναι γνωστός ως Malapert A. Η κύρια αποστολή του Odysseus είναι να συλλέξει δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον στο νότιο πόλο της Σελήνης.